Έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος θα ήταν ο ήρωας του αγώνα σήμερα για την ΑΕΛ, αλλά τελικά είναι ο μοιραίος, είναι έτσι και ναν. Έτσι είναι, όταν χάνεις τέτοιες ευκαιρίες, ειδικά την τελευταία φάση, συνήθως έτσι γίνεται, είσαι από ήρωας μοιραίος. Για την τελευταία φάση θα θέλαμε να μας πεις λίγο περισσότερο. Τι συμβαίνει εκεί πέρα? Νομίζω σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να τη δούμε κιόλας. Να την ξαναδείς δηλαδή, γιατί εκείνη την ώρα νομίζω ότι από ό,τι μας έλεγες πριν δεν καταλάβαινες και πολλά. Ναι, εντάξει, πάνω στη φάση δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Παρ' όλα αυτά είναι στο 93 το μάτς. Μετά να τη δούμε λίγο τη φάση. Είναι καινή αιστεία να πούμε. Δεν είναι καινή. Είναι εικόνα. Άμα ήταν καινή θα έμπαινε. Λοιπόν, τι συμβαίνει εκεί? Εντάξει, είναι στο 93, έχω πάρει πολλές ενέργειες, είμαι κουρασμένος πολύ και στη τελευταία φάση βγήκε όλη η κούραση. Δεν έβλεπα σχεδόν τίποτα σε εκείνη τη φάση και γι' αυτό και δεν πήγε μπάλα στα δίχτυα. Βλέπεις τον οικονόμου να απλώνει το πόδι του και ξαφνικά την μπάλα να μην μπαίνει στα δίχτυα, πίστευες? Δεν είδα ούτε τον οικονόμου να βάζει το πόδι του. Δεν είδα τίποτα σε εκείνη τη φάση. Ήταν η τελευταία φάση και δεν έβλεπα τίποτα. Λοιπόν, να σε δικαιολογήσουμε για την τελευταία φάση. Υπάρχει όμως μια προηγούμενη όπου πραγματικά είσαι πάλι πρώτου μπάρκα και φεύγει ένα πολύ δυνατό σουτ ψηλά, out. Όχι πολύ ψηλά, λίγο έξω πάει. Εντάξει, πρώτη φορά χάνω τις ευκαιρίες. Εκείνη την ώρα, εντάξει, όπως σκάει η μπάλα, προσπαθώ να τη βρω καλά γεμάτα και όπως και τη βρήκα την μπάλα γεμάτα, όπως θα δούμε εδώ. Τη βρήκα καλά, αλλά δυστυχώς έφυγε λίγο πάνω τα δοκάρια. Τώρα που τη βλέπεις ξανά, πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνεις κάτι άλλο στο να πάει στα δίχτυα? Σίγουρα, όταν βλέπεις τη φάση μετά καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να κάνεις σωστά για να μπει η μπάλα μέσα στα δίχτυα. Εννοείται ότι άμα βρισκόμουν άλλη φορά σε αυτή τη φάση θα το βάζα καλύτερα το πόδι. Καλύτερα το σώμα βασικά για να μπει μπαλά μέσα στα δίχτυα. Και βλέπεις και το δοκάρι. Το δοκάρι όμως είναι δοκάρι. Το δοκάρι, γιατί να μην βρεις το δοκάρι και να μπει μέσα και να πάει δοκάρι και να φύγει από πίσω και να ξαναπάει έξω. Τι να κάνω. Γιατί προφανώς δεν σε θέλει μπάλα εδώ πέρα. Τι να κάνω, εδώ ήταν, ήμασταν άτυχοι. Λοιπόν, να κάνουμε έναν απολογισμό της εμφάνισης σήμερα της ομάδας σου απέναντι στην ΑΕΚ. Τελικά φεύγετε ικανοποιημένοι, δυσαρεστημένοι. Είναι η τελευταία φάση βέβαια που σας βάζει σε σκέψεις όλους, γιατί μέχρι εκείνο το λεπτό βλέπαμε στον πάγκο το Φέστα να είναι σχετικά ικανοποιημένος με αυτό το 0-0, με το βαθμό της ισοπαλίας περισσότερο. Αλλά υπάρχει η τελευταία φάση που τα αλλάζει όλα. Εντάξει, εμείς από το πρώτο ημίχρονο και την αρχή του παιχνιδιού μπήκαμε πολύ καλύτερα από την ΑΕΚ στο παιχνίδι. Είχαμε περισσότερες κλασικές ευκαιρίες, αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να τις μετατρέψουμε σε γκολ. Παρ' όλα αυτά, όταν δεν μπορείς να κερδίσεις, στο τέλος προσπαθείς να μην χάσεις. Γιατί οι μεγάλες ομάδες μπορεί να σε τιμωρήσουν με μια φάση, γιατί υπάρχουν πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Πάλι καλά που δεν έγινε και αυτό, που να μας τιμωρήσει η μπάλα και να χάσουμε το παιχνίδι. Εμείς, εντάξει, παίξαμε με την ΑΕΚ μια μεγάλη ομάδα, είμαστε ευχαριστημένοι και από τον βαθμό έτσι όπως έγινε. Άσχετα από την τελευταία φάση που έπρεπε να την κάνω γκολ και έπρεπε να φύγουμε στους 3 βαθμούς, αλλά δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Και να είναι μία ακόμα καλή εμφάνιση από την ομάδα σου. Και στην Τούμπα η εμφάνιση δεν ήταν κακή, ασχέτως αν το αποτέλεσμα δεν είναι θετικό για εσάς εκεί. Και σε προηγούμενα παιχνίδια όπως τον Πανιόνιο εδώ μέσα, το 4-2, ένα ευρύ σκορ. Γενικότερα έχει αλλάξει ο διακόπτης για την ΑΕΛ, έχετε μπει σε μια καλή τροχιά. Εντάξει, αλλάξαμε προπονητή νωρίς στο πρωτάθλημα. Ήθελε λίγο χρόνο να μας γνωρίσει καλύτερα, να δούμε το τι θέλει ο άνθρωπος. Και όσο περνάει ο καιρός, αυτό φαίνεται και μέσα στο γήπεδο. Βρισκόμαστε καλύτερα με τους συμπαίκτες μου και αυτό, όπως είπα πριν, φαίνεται μέσα στο γήπεδο και συνεχίζουμε όσο πάει καλύτερα. Και κατά τη γνώμη μου, είσαι ο σταθερά καλύτερος παίκτης στο απόψινό παιχνίδι, γιατί είδα τον Τέλετιτς λίγο να πέφτει η δική του απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι κουρασμένος. Έχει τρέξει πάρα πολύ ο Κενάν. Τον ξανασυναντούμε, πιστεύω, ποδοσφαιρικά. Κενάν, ίσως να σου ασκώ δρυμία κριτική, αλλά ίσως επειδή έχω περισσότερες απαιτήσεις από σένα. Κάπου είχες χαθεί. Φαίνεται τώρα να ξαναβρίσκεις το ρυθμό σου. Είχες ανάγκη από παιχνίδια και εμπιστοσύνη τελικά. Σίγουρα, όταν είσαι σε μια ομάδα και νιώθεις σημαντικός, βρίσκεις τα πατήματά σου. Και αυτή τη στιγμή εγώ στην ΑΕΛ. Έχω βρει τα πατήματά μου, νιώθω, περνάω καλά εδώ στην πόλη και στην ομάδα και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ναι, βγαίνει και πάλι ο λόγος σε σένα. Συγγνώμη που σε διακόψαμε.
Λοιπόν, δεν θα τον ταλαιπωρήσουμε περισσότερο γιατί κρύωνε λίγο νωρίτερα. Μας όχι, γιατί του δείχνουμε τις φάσεις τώρα. Ναι, του δείχνουμε τις φάσεις και μπορεί τώρα να αρχίζει να μετανιώνει. Ξέρεις, είναι λίγο δύσκολο. Καλά, έχει μετανιώσει πολλές φορές. Μας το είπε. Καλά, εντάξει, εννοείται ότι έχω μετανιώσει. Αλλά τώρα και να θέλω να ξαναγίνουν οι φάσεις με τέτοια κούραση που έχω. Καλύτερα να πάω για μπάνιο και για ύπνο κατευθείαν. Σου είπε τίποτα ο Φέστα ή όχι, δεν πρόλαβε να πει κάτι. Σε συνέλαβε ο Δαδαλιάρα, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Θέλω να πω κάτι γιατί τώρα είδα και τον Χούπτσεφ. Ναι. Ότι θέλουμε να αφιερώσουμε αυτή την καλή εμφάνιση της ομάδας παρόλο που δεν πήραμε τους βαθμούς στους τρεις. Θέλω να αφιερώσω στο παιδί τον Χούπτσεφ γιατί από ό,τι μας είπαν και οι γιατροί πρέπει να έπαθε μεγάλη ζημιά στο γόνατο. Ο άσχημη είδηση που μας μεταφέρεις. Ναι, ναι. Εννοείς ρήξη χιαστών ή κάτι παρόμοιο. Κάτι, ναι. Τέτοιο, ναι, κάτι τέτοιο μας είπανε. Οπότε... Κρίμα, δυστυχώς. Και καλά κάνεις και εσύ και οι ποδοσφαιριστές και μιλάς βέβαια εξ ονόματος όλων των παικτών της ΑΕΛ προφανώς. Ναι. Μάλιστα. Εγώ να προσθέσω επ' αυτού αυτό που μας έλεγε από το ιατρικό team νωρίτερα της ΑΕΛ ότι φαίνεται η πρώτη διάγνωση είναι ρήξη χιαστών. Mm. Αυτό πρέπει να έχει πάθει ο Χούπτσεφ. Κρίμα. Αύριο θα φανεί όμως, θα πάει για εξετάσεις. Για μαγνητική, για να διαπιστωθεί ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος. Πάντως δεν είναι πολύ ευχάριστα τα νέα για το Χούπτσεφ. Να πούμε, βγαίνει την υγεία στο πάντα σε όλους και στους ποδοσφαιριστές. Έτσι, να μην στεναχωριέται και έναν. Έτσι, ναι, να μην στεναχωριέται για τα γκολ. Τα σημαντικά είναι αυτά που λες και έναν. Αυτό είναι το σημαντικό. Η υγεία. Αυτά είναι πιο σημαντικά. Η υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, να τον αποδεσμεύσουμε. Θα πάμε σε λίγο σε περισσότερες συνεντεύξεις. Είναι και ο Γιώργος Βασιλείου δίπλα μας για να έρθει με παίκτες της ΑΕΚ. Ωραία. Να ελευθερώσουμε τον Γιάννα. Ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστούμε.